Η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, μέσα από την οποία άτομα με αναπηρίες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν σε μια ανεξάρτητη, υγιή και ισορροπημένη ζωή, είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος του Σωματείου Κινητικά Αναπηρών Μαγνησίας Υπόκαμπος, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Σωματείου Πέτρος Μπέλος στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Με δύναμη και υγεία προπαντός. Συμπληρώνοντας μια δεκαετία προσφορά στο αναπηρικό κίνημα αλλά και στην τοπική κοινωνία, ο Υπόκαμπος κατάφερε πέρυσι να πραγματοποιήσει τον πρώτο το μεγάλο στόχο, που ήταν η απόκτηση ιδιόκτητου λεωφορείου, το οποίο έχει προσφέρει άνεση μετακινήσεων στα μέλη του Σωματείου. Έχοντας συμπληρώσει μια δεκαετία, τα πρώτα γενέθλια του Υπόκαμπου, με πάρα πολλούς καλούς φίλους μαζί και με αφορμή την συμπλήρωση της δεκαετίας, αποφασίσαμε σιγά σιγά να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας, και φυσικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και θα ξεκινήσουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις τοπικές εφημερίδες αλλά και με τους τηλεοπτικού σταθμού. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην TRT, η οποία όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας, στηρίζει και αναδεικνύει το έργο του Υπόκαμπου, στηρίζει και αναδεικνύει την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, και ευελπιστούμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη σημερινή ημέρα. Ειλικρινά χαίρομαι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται υπόδειγμα τι σημαίνει να επιμένεις, να υπομένεις και βέβαια να είσαι ταυτόχρονα και αποτελεσματικός. Θέλω να τους συγχαρώ από την καρδιά μου, να ξέρω ότι πάντοτε θα είμαστε μαζί όλοι και έχουν κατορθώσει να μας ενώνουν όλους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπόκαμπος τίμησε τους συνοδοιπόρους του στην δεκαετία του πορεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η TRT. Εκ μέρους λοιπόν της διοίκησης, των δημοσιογράφων, των συνεργατών, των τεχνικών, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας θέλουμε κοντά μας εμείς. Εμείς εννοείται ότι είμαστε και θα είμαστε κοντά σας. Εμείς παίρνουμε δύναμη από εσάς και ευλογία, αν θέλετε, και κουράγιο να συνεχίσουμε. Να σας έχει ο Θεός καλά. Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκαν η εφημερίδα Ταχυδρόμος και η εφημερίδα Θεσσαλία. Θεωρήστε δεδομένο, κύριε Μπέλο, και όλα τα μέλη του Σωματείου, ότι όπως από την αρχή έτσι θα παραμείνουμε δίπλα σας και στα καλά και στα άσχημα και στα προβλήματα και στις επιτυχίες. Και ελπίζω αυτή η χρονιά να έχει μόνο επιτυχίες και καλά νέα για όλους. Υποσχόμαστε να είμαστε κοντά σας σε όλες τις δραστηριότητες,